Τις τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης στο νέο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, λίγο πριν την τελετή των επίσημων εγγενείων. Στο σημείο βρίσκονταν από το πρωί αντιδήμαρχοι καθαριότητας και πρασίνου και τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να μπουν και οι τελευταίες πινελιές σε ένα μακροχρόνιο έργο που είναι τελικά έτοιμο προς παράδοση στους κατοίκους της πόλης. Να σημειωθεί ότι από τα 135.597 τετραγωνικά μέτρα συνολικής έκτασης του πάρκου, τα 80 στρέμματα έχουν αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου κηποθεάτρου, χωρητικότητας 1.480 περίπου θέσεων, ενώ το πάρκο διαθέτει επίσης αναψυκτήριο, περιπατητικούς διαδρόμους, χώρους πρασίνου, αποδυτήρια και κιόσκια. Τις τελευταίες 10 μέρες έχουμε βάλει όλες τις δυνάμεις της τεχνικής υπηρεσίας και τα μηχανήματα και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου το πάρκο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί χωρίς ατέλειες ή οποιαδήποτε επικινδυνότητα υπήρχε. Έχουμε συνεργαστεί άψογα με την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Καθαριότητας και τον κύριο Ζιώγα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κι εσείς, υπάρχει πλήθος κόσμου εδώ πέρα. Θα είμαστε αύριο έτοιμοι να υποδεχθούμε. Σήμερα θα γίνει μια έτσι τελευταία πρόβα, κυρίως στο φωτισμό του γηπέδου, ο οποίος ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τα τυπικά που γίνονται, η διοικητική παραλαβή από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εγώ έτσι να προσκαλέσω και άλλη μια φορά τον κόσμο, παρότι έχει βγει και το δελτίο τύπου. Θα τους περιμένουμε αύριο 5 του μηνός, 7.30 ώρα, να απολαύσουν και να τους υποδεχθούμε στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη. Τα εγγένεια του πάρκου θα λάβουν χώρα την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα και θα συνοδευτούν από σειρά μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο της επίσημης λειτουργίας του πάρκου, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με συμβολική ποδηλατοδρομία, με σημείο εκκίνησης στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς και σημείο τερματισμού το πάρκο Αλτιναλμάζη. Στη συνέχεια, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ελληνικά αλλά και χορευτικά συγκροτήματα από την Αγία Πετρούπολη, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Νομού Εύρου με σκοπό τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Οι τελευταίες προετοιμασίες από το Συνεργεία του Πρασίνου και της Καθαριότητας, η τελευταία πινελιά θα έλεγα, θα είναι όλα έτοιμα αύριο να υποδεχθούμε τους καλεσμένους, να υποδεχθούμε το λαό της Αλεξανδρούπολης, τους φίλους μας, τους συνδημότες, να απολαύσουν, να δουν, να γνωρίσουν αυτό το χώρο τον υπέροχο και από την επόμενη μέρα να τον αξιοποιήσουν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα μείνει πολλά χρόνια, θα μείνει στην ιστορία. Νομίζω θα είναι σημείο αναφοράς για την Αλεξανδρούπολη, για την πόλη μας. Όταν ολοκληρωθεί με τα σχολεία και τις ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, νομίζω δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές. Εμείς, σαν υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας, κόβουμε τα χόρτα, καθαρίζουμε τους χώρους του θεάτρου και όπου χρειάζεται να κάνουμε τις εργασίες αυτές. Καθαριότητα και πράσινο, τίποτα άλλο.